Μπήκε μέσα, την άρπαξε, τη σκότωσε και έφυγε πάλι τρέχοντας. Ο Ιάσονας ήταν παρόν, γιατί ακολούθησε τον πατέρα του προς τα πάνω. Όταν τον είδε, τον ακολούθησε. Καθώς ανέβαινε ο πατέρας του και ήταν μπροστά στο σκηνικό. Ο μικρός ο φίλος ήταν ακριβώς εκεί, 3-4 μέτρα από εδώ. Αυτός κατέβηκε τρέχοντας, το άρπαξε, το παιδί έκλαιγε και έφυγε. Να φέρει το φίλο στον αδερφό του, γιατί σίγουρα μαζί τα αδερφά και θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το χάμα της μάνας τους πιο εύκολα. Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις και μαρτυρίες για τον συζυγοκτόνο James Claude Lacy από την Αγγελική Νικολούλη. Καθίστε πρόνομα. Μέσα από το φως στο τούνελ έγινε γνωστές πτυχές του πολυμήχανου συζυγοκτόνου που στα εφηβικά του χρόνια ζούσε στην Αγγλία υποστηρίζοντας πως είναι πρόσφυγας από το Κόσοβο. Στην εκπομπή μίλησε η γυναίκα που τον είχε τότε σαν παιδί της. Ήρθε στην Αγγλία με το όνομα Albert Kosova. Μας είχε πει πως οι πραγματικοί του γονείς είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο και γι' αυτό το λόγο είχε έρθει στη χώρα μας. Η ίδια γυναίκα που είχε φιλικές σχέσεις με την άτυχη Λέλα αποκάλυψε πως ο καταζητούμενος είχε όπλο και ήθελε να πάρει τα παιδιά του στο εξωτερικό. Η Λέλα είχε αποκαλύψει στην Αγγλίδα φίλη της πως ο Lacy της είχε φερθεί βία τουλάχιστον 3 φορές, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν για αυτά τα περιστατικά. Προμελετημένο το έγκλημα και η απαγωγή του 4χρονου φίβου. Τα στοιχεία που έφερε στο φως η Αγγελική Νικολούλη συγκλονίζουν. Λίγες μέρες πριν από το φωνικό, είχε προμηθευτεί εφόδια. Τον είδε να έχει 2 μεγάλες τσάντες με ψώνια, ενώ ήταν μόνος του. Ένα άτομο να τις κάνει τι τόσα πολλά ψώνια, γιατί τις φάνηκαν παράξενο της μητέρας μου. Προφανώς το είχε οργανωμένο, το είχε προσχεδιασμένο. Δεν προηγήθηκε καυγάς. Αυτά όλα γίνανε σε μισό λεπτό. Το μαχαίρι το βρήκε εδώ στο σπίτι. Όχι, ανέβηκε πάνω με αυτό. Μία εβδομάδα πριν από τη δολοφονία, όχι μόνο ήταν στην Αθήνα, αλλά απειλούσε μέσω Skype το θύμα του και έλεγε πως θα πάρει τον 4χρονο φίβο. Να αναφέρει στο παιδί, ναι, και να λέει ότι θα του σκοτώσει. Και πόσο καιρό πριν τη δολοφονία, περίπου. Μία εβδομάδα, 10 μέρες. Μία εβδομάδα, 10 μέρες πριν. Μάλιστα, αμέσως μετά το έγκλημα και την απαγωγή του φίβου, φρόντισε να εξασφαλίσει πλαστά έγγραφα. Το να βοηθά έναν πατέρα, άμα είναι καταζητούμενο, γιατί έτσι έχει συνηθίσει, γιατί έτσι έχουν μάθει κάποιοι με πλαστά στοιχεία. Μπορεί να το κάνει αν είναι φίλος. Για ένα παιδί όμως όχι. Ένα παιδί δεν έχετε το δικαίωμα να το κρύβετε σαν καταζητούμενο από εδώ και από εκεί. Τα στόματα εκείνων που γνωρίζουν ή βοήθησαν το Lacy, τώρα ένα-ένα ανοίγουν και όπως όλα δείχνουν, δίνουν πολύτιμες πληροφορίες στις αρχές.